Στη σημαντικότητα προσελκύση άμεσων ξένων επενδύσεων για την επανεκκίνηση και επιτάχυση τη οικονομική ανάπτυξη αλλά και τη διατήρησή της σε βάθο χρόνου, ανέδειξε ο πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Πρόθεση Επενδύσεων ΣΥΠΑ, Χριστόδορο Αγκαστινιώτη, στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Ακόμη υπογράμμισε ότι εναπόκειται σε όλου μα να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τη χώρα μα και να εργαστούμε συλλογικά για την επίτευξη τη οικονομική ανάπτυξη. Ο Κυπριακό Οργανισμό Προσέγγιση Επενδύσεων είχε πολύ πλουσία δράση το 2015 αλλά και το 2016. Εξού και οι ξένε επενδύσει του 2015 έφτασαν στο σημείο ρεκόρ των 6,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι προοπτικέ είναι άριστε, η οικονομία μα αναχτά την εμπιστοσύνη τη. Είναι εμπιστοσύνη και προστατεύουμε για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Τον χαιρετισμό του Πρόεδρου τη Κυπριακή Δημοκρατία, Νίκο Αναστασιάδη, μετέφερε στη συνελευσία ο Υπουργό Ενέργεια, Εμπορίου, Βιομηχανία και Τουρισμού, Γιώργος Λακοτρίπης χαρακτηρίζοντα τι ξένε επενδύσει που κατάφερε να προσελκύσει η χώρα τα τελευταία χρόνια εν μέσω δυσμενών συνθηκών ω απόδειξη των θετικών προοπτικών που διαγράφονται μπροστά μα, ο πρόεδρο ανάφερε ότι φέτο ο ρυθμό ανάπτυξη τη οικονομία ενδέχεται να είναι πολύ υψηλότερο του αναμενωμένου και ένα από του υψηλότερου στην Ευρώπη. Κατά τη Γενική Συνέλευση, παρουσιάστηκε το σχέδιο δράση του ΣΥΠΑ από την Γενική του Οργανισμού, Νατάσα Απειλίδου, με τίτλο Κύπρο, Πνοή Ανανέωση, Παράθυρο Ευκαιρία.